μάλιστα. Στο τζάμπολ 2-13 ο ένας, 2-11 ο άλλος. Κέρδισε ο Φασούλας και η πρώτη επίθεση από την ελληνική ομάδα με τον Γκάλι σε θέση playmaker, τον μαρκάρι ο Γκράτσης. Γιαννάκης με αντίπαλο τον Κώστα. Τον Ρίβα με συγχωρείτε. Γιαννάκης από την πάσα του Χριστοδούλου. Ασίτ στο Φασούλα. Και το πρώτο εντυπωσιακό καλάθι με κάρφωμα από τον Παναγιώτη Φασούλα. Ρίβα. Κώστα, Ρίβα που έχει αντίπαλο τον Γιαννάκη. Ξεφεύγει. Το σουτ με καλές προϋποθέσεις. 2-2. Ισοφαρίζουν γρήγορα οι Ιταλοί με τον Αντωνέλο Ρίβα. Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης. Στεργάκος. Χριστοδούλου. Γιαννάκης. Στεργάκος. Πλάτη με τον μανίφικο αντίπαλο. Εύκολο rebound το Κώστα. Η μπάλα στον Γκράτσης και από εκεί στον Μπόζα. Κώστα. Έκλεψε ο Γκάλης την μπάλα από τον Γκράτσης. Πάει για το lay-up. Έρχεται και ο Κώστα. Αλλά θα νικήσει και τους δύο. 2-4 το σκορ για την ελληνική ομάδα. Να εδώ ο Νίκος Γκάλης. Γκράτσης. Ρίβα το σούτ από μακριά. Ο Γιαννάκης πρέπει να είναι πιο κοντά. 5-4 περνάνε οι Ιταλοί με αυτό το τρίποντο του Αντωνέλο Ρίβα. Και τώρα Γκάλης. Χριστοδούλου. Άσχημη πάσα για τον Γκάλη, την οποία εξουδετερώς εύκολα ο Γκράτσης. Οι Ιταλοί πήγαν να κάνουν το λάθος, τελικά ο Γκράτσης τρύπωσε μέσα στη ρακέτα και έκανε το σκορ 7-4 να ο Αντρέα Γκράτσης, playmaker της Σκαβολίνης. Σκαβολίνη, πρωταθλήτρια Ιταλίας εφέτος. Γκάλης για τον Χριστοδούλου. Ξανά Γκάλης. Γιαννάκης. Το σούτ υπό την πίεση του Ρίβα. Επιθετικό φάουλ από τον Χριστοδούλου και rebound από τον Μπόζα. Πρώτο φάουλ για τον Χριστοδούλου και πρώτο φάουλ του αγώνα. Μετά από 2 λεπτά παιχνιδιού. Ιταλή τώρα με τον Γκράτσης. Κώστα, Γκράτσης, Μπόζα, κλείνει ο Στεργάκος. Γυρίζουν απέναντι στην άμυνα ζώνης οι Ιταλοί. Μανίφικο, rebound ο Γιαννάκης και τώρα Γκάλης. Η πάσα για το Ρίβα, αυτός έχει το Φασούλα που θα τον σταματήσει. Η μπάλα όμως θα χτυπεί στα πόδια του Χριστοδούλου και θα φύγει εκτός τερέν. Να ο Αντωνέλο Ρίβα που δεν απέφυγε το stop από τον Παναγιώτη Φασούλα. Σπεσιαλίστα άλλωστε του είδους. Ρίβα για τον Κώστα. Δεύτερο στόπ του Φασούλα. Και η μπάλα ξανά για τους Ιταλούς, αφού οι Έλληνες παίκτες δεν μπορούν να την σιγουρέψουν στα χέρια τους. Πήραν δύο φορές το rebound και τις δύο φορές η μπάλα κατέληξε εκτός τερέν. Μανίφικο για τον Μπόζα. Ξανά Μανίφικο, κλείνει εκεί ο Στεργάκος. Χριστοδούλου το rebound. Και Γιαννάκης. Ατομική προσπάθεια από τον αρχηγό που μειώνει το σκορ σε 7-6. Να εδώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Ρίβα τώρα. Κώστα. Στο rebound ξανά ο ίδιος παίκτης, αλλά ο Φασούλας θα δώσει νέο στοπ. Να ο Παναγιώτης Φασούλας που κυριαρχεί στις μάχες στον αέρα. Γκράτσης ακάλυπτο στο σουτ. Η μπάλα στα χέρια του Κώστα. Άψαλο το σουτ, rebound από τον Γκάλη που μάζεψε την μπάλα μακριά από το καλά. Πάντα Γκάλης. Διεισδύει, πασάρει πολύ ωραία στο Στεργάκο. Αυτός χάνει μια πολύ καλή ευκαιρία μόνος του με το καλάθι. Το σουτ δεν ήταν σταθερό. Ο Φασούλας έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ενώ είναι τόσο αποτελεσματικός στην άμυνα, στην ψηλή άμυνα, δεν μπορεί να συγκρατήσει την μπάλα στα rebound. Γκράτσης. Μπόζα για το Μανίφικο. Προσποίηση, το σουτ και φάουλ από τον Φασούλα πάνω στον Βάλτερ Μανίφικο. 16 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ήταν το πρώτο φάουλ του Φασούλα και το δεύτερο της ελληνικής ομάδας. Οι Ιταλοί δεν έχουν κάνει ακόμα κανένα φάουλ.
Δύο βολές λοιπόν για το Μαγνήφικο. Γίνεται το σκορ, ο Γιαννάκης για τον Γκάλι. Χριστοδούλου, Γιαννάκης, Φασούλας. Να, ένα ωραίο σουτ από τον Παναγιώτη Φασούλα και η ισοφάριση 8-8. Φασούλας έχει πετύχει δύο καλάθια, έχει μοιράσει 3-4 τάπες. Αλλά ο Ρίβα συνεχίζει το βιολί του, δικαιώνει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο τουρνουά. Χριστοδούλου. Στεργάκος το rebound και έχει πάρει και φάουλ από τον Γκράτσις που έσπρωξε τον Ντέιβιτ Στεργάκο. 18 το σκορ για την Ιταλική ομάδα. Φάουλ ήταν του Μαγνήφικο και του Γκράτσις. Γκάλις κλεινέται από 2. Επιμένει στη διείσδυση και στο Παρίζι 10-10. Να, εδώ ο Νίκος Γκάλης. Ρίβα. Μαγνήφικο. 12-10 για τους Ιταλούς από τον Βάλτερ Μαγνήφικο, τον σέντερ της Σκαβολίνη. Γκάλης. Προσπάθησε να πασάρει στο Φασούλα, αλλά ένα ιταλικό πόδι έβγαλε την μπάλα εκτός τερέν. Ανανεώνεται ο χρόνος γιατί ο Μόρι διαπίστωσε πρόθεση στην απόκρουση της μπάλας με το πόδι. Γιαννάκης. Το σούτ απ' έξω. Γκράτσις. Μαγνήφικο. Προσποίηση ο Φασούλας, θα δώσει ένα νέο στόπ εκεί. Οι Ιταλοί ψηλοί έχουν βρει τον πελά τους με τον Παναγιώτη Φασούλα που δεν αφήνει σχεδόν κανένα σουτ να φτάσει στο ελληνικό καλάθι. Γκράτσις, Μαγνήφικο, Γκράτσις. Κώστα. Από πολύ μακριά ο Ρίβα και πάλι εύστοχος. 15-10, ο Αντωνέλο Ρίβα έχει πετύχει 10 πόντους. 2 τρίποντα και 3 και 2 δίποντα. Χριστοδούλου. Αυτή τη φορά θα βρει το στόχο ο Φάνης Χριστοδούλου που είναι ο πιο σταθερός παίκτης της εθνικής μας στο τουρνουά. Ρίβα για το Μαγνήφικο, από εκεί στο Γκράτσις, Μπόζα. Κώστα, Μαγνήφικο, ξεφεύγει και παίρνει και το rebound ο Φασούλας. Γιαννάκης. Στο 3 πόντους συνεχίζει να είναι άστοχος ο αρχηγός. Ρίβα. Μπόζα, πασάρει ωραία στον Γκράτσις. 17-12 από τον playmaker των Ιταλών, τον Ανδρέα Γκράτσις. Και τώρα Γκάλης. Μουσική 17-14 μειώνει ο Νίκος Γκάλης που θα έκανε όλα μόνος του σε αυτή τη φάση. Ρίβα. Για τον Κώστα, ξανά Κώστα τώρα. Rebound ο Γκάλης που προωθεί την μπάλα, αλλά βέβαια έχουν γυρίσει οι Ιταλοί. Εκείνος όμως επιμένει πάλι μόνος του. Την μπάλα είναι πλάγια για την Ιταλική ομάδα. Γκράτσις για το Ρίβα. Συνεχίζει ο Ιταλός να βομβαρδίζει το ελληνικό καλάθι. 20-14 το σκορ, 13 λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι βόμβες των τριών πόντων του Αντωνέλο Ρίβα έχουν κάνει τη διαφορά. Στεργάκος και δεύτερο φάουλ από τον Μαγνήφικο. Χριστοδούλου. Γκάλης. Το σουτ με ταμπλό. 20-16 από τον Νίκο Γκάλη. Μπόζα τώρα. Δεύτερο φάουλ του Φασούλα. Και τρίτο για την εθνική μας. Έχει δύο Φασούλας και ένα Χριστοδούλου. Ξανά εδώ η φάση. Καθαρό φάουλ.
πριν φτάσει ο Φασούλας στην μπάλα, είχε κατεβάσει το χέρι του Ιταλού. Που έτσι λοιπόν έχει δύο βολές. (Συσχελίδι) 21-16. Τζουζέπε Μπόζα λοιπόν, 22-16. Και να τώρα ο Γκάλης. Χριστοδούλου, Γιαννάκης. Η πάσα για τον Στεργάκο. Αυτός πέτυχε ένα πολύ δύσκολο καλάθι, σχεδόν σαν τυφλά, 22-18. Μπόζα, Μανίφικο, Ρίβα, ξανά Μανίφικο. Γκράτσι στο σούτ απ' έξω, η μπάλα φτάνει στον Αντωνέλο Ρίβα που πέρασε από τρία τουλάχιστον από τα χέρια τριών Έλληνων παιχτών. Μανίφικο θετικό φάουλ πάνω στον Φασούλα. Τρία φάουλ λοιπόν ο Βάλτερ Μανίφικο και ο Αλεσάνδρο Γκάμπα σηκώνει από τον πάγκο τον Πιντέλη. Να ο Μανίφικο σε πρώτο πλάνο και ξανά η φάση. Γκάλης, με αντίπαλο πάντα τον Γκράτσις, να και ο Γκάμπα, προπονητής των Ιταλών, παρακολουθεί, γεμάτος ανησυχία. 22-20 από τον Νίκο Γκάλη. Μπόζα τώρα, για τον Γκράτσις, και από εκεί στο Μανίφικο το σούτ απ' έξω. Rebound ο Κώστα. Κώστα αλλίωσε το σούτ όμως ο Φασούλας. Φασούλας που επαναλαμβάνω κυριαρχεί στις μάχες του αέρα. Ο Γκάλης σε μια σόλο προσπάθεια. Rebound από τον Γιαννάκη. Ξανά Γκάλης. Έχει αντίπαλο τώρα το Ρίβα. Στεργάκος. Θα πάρει φάουλ από τον Κώστα. Καθώς είχε εξουδετερώσει το Μανίφικο. Δύο βολές λοιπόν για τον Ντέιβιτ Στεργάκο. 11 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του ημιχρόνου και ενώ το σκορ είναι 22-20 για την Ιταλική ομάδα, ένα εδώ Κώστα. Το μεταξύ ο πολίτης απέστειρε το Χριστοδούλου και έβαλε το Μακαρά. Στεργάκος στις βολές, 22-21. Τρεις πόντι, τρία rebound από το Στεργάκο. 22-22. Μπόζα, Γκράτσις για τον Κώστα και ξανά Γκράτσις για τον Μπόζα που παίρνει την εσωτερική από τον Στεργάκο. Ο Φασούλας δεν πρόλαβε να τον αντιμετωπίσει, 24-22. Ο Γκάλης σε προσπάθεια αντεπίθεσης. Γύρισε την μπάλα στο Φασούλα. Γιαννάκης. Εν τω μεταξύ βλέπουμε το προηγούμενο καλά στην Μπόζα. Γκάλης. Το σταματάει με φάουλ ο Κώστα. Κάνε προβολή για να μην περάσει ο γκάρ της ελληνικής ομάδας. Και ο πολίτης αποσύρει τον Στεργάκο και βάζει τον Καμπούρη. Μακαράς για τον Γιαννάκη, backdoor για τον Γκάλη. Όμως ο Γκράτσις θα διώξει εύκολα. Η μπάλα είναι πλάγια για την ελληνική ομάδα. 10 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του χρόνου. Μακαράς. Ελευθερώνεται το σουτ με ταυλό, να μια ωραία προσπάθεια από τον Μακαρά που μόλις πήγε στο παιχνίδι. 24-24. Γκράτσις για τον Πινέλη και τώρα Ρίβα. Το φάουλ από ποιον, από τον Γιαννάκη. Η μπάλα πλάγια λέει ο Γουίλαντ και τεχνική ποινή στον Αντωνέλο Ρίβα που διαμαρτυρήθηκε. Στο Ρίβα ή στον πολίτη όμως. Για να δούμε, γιατί ήταν και ο πολίτης όρθιος εκεί. Για να δούμε τι έχει γίνει. Εν πάση περιπτώσει είδα φάουλ στο Γιαννάκη και μετά ο Γουίλαντ έδειξε τεχνική ποινή. Δεν ξέρω γιατί εκείνη την ώρα ήταν όρθιος και ο πολίτης, αλλά διαμαρτυρόταν στον Ιταλό, στον Καναδό διαιτή και ο Ρίβα. Έχω την εντύπωση πάντως ότι η ποινή πρέπει να είναι στο Ρίβα
Ο Σάλες, το νούμερο 2 της Ιταλικής Εθνικής Ηγεσίας. Ξανά εδώ η φάση. Όχι, τελικά δεν μπήκε τεχνική ποινή, απλώς προειδοποίησε ο Γουίλαντ, η μπάλα είναι πλάγια για τους Ιταλούς. Οι Ιταλοί που ζητούσαν τρεις βολές, ο Γουίλαντ είχε την άποψη ότι το φάουλ δεν έγινε την ώρα του σουτ. 26-24 από τον Αντωνέλο Ρίβα που έχει πετύχει ήδη 15 πόντους. Ο Μακαράς όμως ανταποδίδει με τρίποντο. 26-26. Δίποντο τελικά. Δεν ήταν καλά για τριών πόντων όπως φάνηκε στην αρχή. Ρίβα για τον Μπόζα. Από εκεί πάλι Ρίβα. Και εύκολα πια αυτός. Πέρασε μέσα. 28-26. Ο πίνακας βράδυ 29. Έγραψαν για τρίποντο. Γιαννάκης. Καμπούρης. Πάλι Γιαννάκης. Για τον Γκάλι. Για τον Γκάλι αλλά... Ήταν πολύ δυνατή η πάσα. Το παιχνίδι σταματάει για να διορθωθεί ο πίνακας. Εδώ ο Γκάλης με το Γιαννάκη δίνουν αμοιβαίες εξηγήσεις για την ασυνεννοησία που προηγήθηκε. 9 λεπτά λοιπόν και 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Οι Ιταλοί προηγούνται με 28-26. Ο πίνακας γράφει 29-26 και γι' αυτό βλέπετε, γίνεται η συζήτηση που βλέπετε ανάμεσα στους δύο διευθυντές και τον David Turner, τον κομισάριο της FIBA. Διορθώθηκε το λάθος, 28-26. Και η Ιταλία στην επίθεση με τον Γκράτσις. Σούτ από τον Γκράτσις, 31-26 με αυτό το τρίποντο του Αντρέα Γκράτσις. Η ελληνική ομάδα επιμένει σε ζώνη. Γκάλης. Ανάμεσα στους ψηλούς το σούτ, 31-28 από τον Νίκο Γκάλη. Γκράτσις, Κώστα, Ρίβα. Στον Μπόζα, αυτό το σούτ ακάλυπτος, 33-28. Η ελληνική ομάδα παίζει μια κλειστή ζώνη, πιστεύοντας ότι έχει να αντιμετωπίσει μόνο ένα σουτέρ, τον Ρίβα, αλλά και αυτόν βέβαια δεν τον έχει αντιμετωπίσει. Ούτε Καμπούρης ούτε Φασούλας μπόρεσε να μαζέψουν την παλιά. Μπάλα μετά την πάσα του Γκάλι. Έτσι λοιπόν η Ιταλία είναι και πάλι στην επίθεση, 8,5 λεπτά από το τέλος του μηχρόνου, 33-28. Κώστα για τον Μπινέλη. Αυτός ατομική προσπάθεια, rebound ο Καμπούρης. Η μπάλα στο Γιαννάκη. Σουτ για 3 πόντους. Εντελώς άστοχος σήμερα ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Μπόζα. Γκράτσις. Μπινέλη. Κώστα. Ρίβα με συγχωρείτε. Σουτ για 3 πόντους. Ο Φασούλας στο rebound εύκολα. Και η μπάλα στον Γκάλι. Οι Ιταλοί κερδίζουν το rebound αφού διώχνουν και την μπάλα πάνω από τη Στεφάνη. Γκράτσις. Καμπούρης δίνει τη λύση. Γκάλης. Στο Μακαρά. Και από εκεί στον Γκάλι. Μακαράς. Γιαννάκης. Ο Γκάλης στον Καμπούρη που είναι κοντά στο καλάθι, ωραίο πίβοτ. 33-30 από τον Αργύρη Καμπούρη, νάτος εδώ. Το πρώτο καλάθι του Center Court του Ολυμπιακού. 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Μπινέλη. Μπορεί και να έκανε βήματα, νομίζω ότι άλλαξε πίβοτ. 35-30, 7 λεπτά πριν το τέλος του μηχρόνου. Από τον Αυγούστο Μπινέλη που παίζει στην Πολώνια, παλιά Virtus και σημερινή Dietor. Γιαννάκης για τον Γκάλι. Φασούλας. Η ραβέρσα, rebound από τον Γκράτσις.
Προσπαθεί να μαρκάρει ο Μακαράς, 37-30 από τον Ανδρέα Γκράτσις, καθώς οι επιστροφές της ελληνικής ομάδας έχουν αδυνατήσει. Και ο Κώστας Πολίτης ετοιμάζει τον Φιλίππου για να δώσει μια φρεσκάδα και περισσότερη ταχύτητα στην ομάδα. Φάουλ του Ρίβα πάνω στον Γκάλι. 7ο φάουλ για την Ιταλική ομάδα. Αλλαγή κάνουν και οι Ιταλοί. Βγήκε ο Γκράτσις και μπήκε ο Τζεντίλε. Ο Πολίτης βγάζει τον Φασούλα και βάζει τον Φιλίππου. Γκάλις. Φάουλ από τον Μπόζα που καταλόγησε ο Αμερικανός, ο Μόρι. Δύο βολές για τον Νίκο Μπέλη. 37-30 το σκορ, 6 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του μηχρόνου. 12 πόντι και ένα rebound από τον Γκάλι. 37-31. Ο Γκάμπα ανησυχεί, θέλει την νίκη οπωσδήποτε σήμερα για να αυξήσει τις πιθανότητες του για πρόκληση στη Σεούλ. Τζεντίλε, Πινέλη, Μπόζα, κλέβει ο Ιωάννου που έχει μπει στη θέση του Γιαννάκη, Γκάλις. Ατομική προσπάθεια, το rebound τον Πινέλη. Φεύγουν δύο Ιταλοί στην αντεπίθεση, ο Μπόζα και ο Ρίβα. Φάουλ από τον Ιωάννου πάνω στον Ρίβα. Υπάρχει το πρόβλημα ότι με τις διεισδύσεις που επιχειρεί ο Γκάλις και τις αργίες επιστροφές που έχει, όταν αποτύχει φεύγουν δύο και τρεις Ιταλοί στον εφηδιασμό, με έναν συνήθως αντίπαλο, εδώ ήταν ο Ιωάννου, ο οποίος βγήκε μόνος του πίσω και βέβαια αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ. Ο Ρίβα βγήκε από το παιχνίδι και μπήκε ο Γιακοπίνη της Μπένετον Τρεβίζο. 38-32 από τον Τζουζέπε Μπόζα που έχει 7 πόντους και 3 στις 3 ελεύθερες βολές. 39-32. Ο Τζεντίλε πάνω στον Γκάλι. Μακαράς σηκώνεται χωρίς δισταγμό για το σούτ, εύκολα στο rebound τον Πινέλη. Τζεντίλε, Γιακοπίνη, μαρκάρει ο Ιωάννου, πάντα Γιακοπίνη. Η ελληνική ομάδα έχει γυρίσει σε μαντουμάν. Τζεντίλε, Πινέλη με αντίπαλο τον Φιλίππου. Τζεντίλε, σουτ για 3 πόντους από τον Ιταλό playmaker. Καμπούρης για τον Ιωάννου. Μακαράς, Ιωάννου, διχειρεί τον Βάσιμο, τον πετάει εκτός τερέν ο Πινέλη. Ο Μέμος Ιωάννου κερδίζει φάουλ. Μία συν μία βολή για τον Μέμο Ιωάννου, αφού η Ιταλική ομάδα έχει 8 φάουλ. Να ακούς τον Πινέλη, πρώτο του φάουλ. Πινέλη που είναι ο πιο ψηλός παίκτης της Ιταλικής ομάδας. Ξανά η φάση. -33 από τον Ιωάννου που έχει ακόμα μια βολή. Ενώ ο Πολίτης θα επαναφέρει στο παιχνίδι τον Χριστοδούλου. Και 39-34. Τζεντίλε. Πινέλη. Τζεντίλε. Γιακοπίνη. Κάνει τον πάσιμο και φάουλ από τον Ιωάννου. Το δεύτερο φάουλ του Ιωάννου. 6 φάουλ η ελληνική ομάδα. Ο Χριστοδούλου επανήλθε στη θέση του Μακαρά. Γιακοπίνη. Πινέλη κλείνεται από τον Φιλίππου. Την μπάλα πλάγια όμως για την Ιταλική ομάδα που έχει 22 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της για να ολοκληρώσει την επίθεση. Σκορ 39-34, 4 λεπτά και 33 δευτερόλεπτα από το τέλος του μηχρόνου φυσικά. Τζεντίλε,
Ο Γιακοπίνη προσπαθεί να βρει τρόπο να σουτάρει, τον κλείνει ο Ιωάννου. Ντινέλη. Ατομική προσπάθεια, ραβέρσα. Ο Χριστοδούλου θα γυρίσει την μπάλα στον Ιωάννου. Αυτός για τον Χριστοδούλου ξανά. Το σούτ απ' έξω. Εύκολα στο rebound για Γιακοπίνη και φάουλ από τον Φάνη Χριστοδούλου που προσπάθησε να αρπάξει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Ιταλού. Η μπάλα πλάγια για τους Ιταλούς που δεν έχουν ακόμα δικαίωμα για τον μπόνους. Η ελληνική ομάδα έχει 7 φάουλ. Γιακοπίνη. Τζεντήλε, Πινέλη. Γεντήλε, Πάολο Γκάλης προσπάθησε να κλέψει την μπάλα από πίσω. Και τώρα βέβαια οι Ιταλοί έχουν δικαίωμα για μία σημεία βολές με τον Φερντινάντο Γεντήλε της Καζέρτα, συμπαίκτης του μεγάλου Βραζιλιάνου Όσκαρ Σμιτ. ...40-34 από τον Τζεντήλε. 21 χρονών, 1.90. 41-34. Γκάλης. Χριστοδούλου. Συνεχίζει να είναι άστοχος. Η μπάλα όμως πλάγια για την ελληνική ομάδα. Αφού ο Μπινέλη δεν μπόρεσε να την συγκρατήσει. Ιωάννου για τον Χριστοδούλου. Backdoor για τον Γκάλη. Η πάσα δεν ήταν όμως καλή. Καλά χτύπησε στην Στεφάνη στο ταμπλό. Και από εκεί στα χέρια του Γκάλη και έξω. Ο πολίτης θα επαναφέρει το Γιαννάκη στη θέση του Χριστοδούλου. Ενώ ο Γκάμπα απέσυρε τον Κώστα και έβαλε τον Μπόνι. Γεντήλε βρίσκει πέρασμα και φτάνει εύκολα το lay-up, 43-34. Γιαννάκης. Μαρκάρει εκεί ο Βέσκοβι που πήρε τη θέση του Μπόζα. Γιαννάκης στους για 3 πόντους. Πινέλη. Γιακοπίνη, Βέσκοβι. Φάουλ από τον Καμπούρη που προσπάθησε να σταματήσει τον Ιταλό. 3 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο πριν το τέλος. Το πρώτο φάουλ του Αργύρη Καμπούρη. Και time out. Ξανά η φάση. Η ελληνική ομάδα δεν φαίνεται ικανή, όχι βέβαια, να κερδίσει με 14 πόντους τους Ιταλούς, πράγμα που είπαμε εξ αρχής ότι αποτελεί ένα πολύ πλησίαστο θα λέγαμε όνειρο, αλλά ούτε καν να διεκδικήσει την νίκη. Οι παίκτες δείχνουν να μην έχουν ηθικό, δείχνουν να μην έχουν ομοιογένεια. Νευρικότητα επικρατεί, ατομικές προσπάθειες και όχι ομαδικό πνεύμα και αγωνιστική διάθεση. Πήγαν πολλά πράγματα στραβά σε αυτό το τουρνουά για την ελληνική ομάδα. Και τα στραβά βέβαια είχαν ξεκινήσει από την Αθήνα, από το διάστημα της προετοιμασίας, όταν υπήρξε η αποχή του Γκάλη, έκανε τη μισή περίπου προετοιμασία. Είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα που λίγος πολύ είναι γνωστά. Και τελικά η ομάδα απάλαξε πολλούς προσανατολισμούς, χωρίς τον Γκάλη, με τον Γκάλη, με τον Γκάλη όμως όχι σε καλή κατάσταση. Ήρθε εδώ χωρίς την απαραίτητη συνοχή, χωρίς το απαραίτητο πιστεύω, χωρίς την απαραίτητη αγωνιστική διάθεση. Και τουλάχιστον στα δύσκολα παιχνίδια φάνηκε να βαγισμένη. 45-38 με 2 λεπτά καλάθια του Παναγιώτη Γιαννάκη.
που βρήκε τον δρόμο προς το αντίπαλο καλάθι μετά από πολλή ώρα. Ξαναβλέπουμε εδώ το lay-up του αρχηγού της εθνικής ομάδας. Φάουλ του Ιωάννου πάνω στον Γιακοπίνη, τρίτο φάουλ για τον Ιωάννου. Μία συν μία βολή για τον Μάσιμο Γιακοπίνη. Να ο Ιωάννου που παίζει στην Μπένετον του Τρεβίζο. Που έχει τελικά το φάουλ στο Τζεντίλε. Rebound το Φιλίππου. Γιαννάκης. Νέα προσπάθεια για τρίποντο. Δεν κάνει πίσω ο Γιαννάκης. Βλέπει ότι είναι άστοχος στα τρίποντα. Επιμένει. Ο Γιακοπίνη διώχνει την μπάλα μπροστά από τον Φιλίππου. Η ελληνική ομάδα έχει 25 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Γκάλης. Rebound τον Μπινέλη παρά την προσπάθεια του Καμπούρη. Και η Ιταλή με τον Τζεντίλε. Μπινέλη. Βήματα που δεν καταλογίζουν οι διαιτητές. 47-38 από τον Αυγούστο Μπινέλη. Και τώρα Γιαννάκης. Πάντα Γιαννάκης προσπαθεί να ξεφύγει από τον Βέσκοβη. Ιωάννου κλείνεται. Γιαννάκης. 47-40 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Βέσκοβη. Γκινέλη. Έξω στο Βέσκοβη και ξανά Μπινέλη, αλλά το χέρι του Ιωάννου θα διώξει την μπάλα εκτός τερέν. Οι Ιταλοί έχουν 17 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσουν επίθεση. Τζεντίλε. Γιακοπίνη από καλή θέση. Εύκολο rebound ο Ιωάννου. Πάσα εφηδιασμού για τον Γκάλη. Για που γυρίσει δύο Ιταλοί. Ο Γκάλης επιμένει. Φάουλ από τον Φερντινάντο Τζεντίλε. Αυτός είναι ο Γιακοπίνη, το φάουλ που κάνει ο Τζεντίλε. Εκτός από μένα όμως, να ο Τζεντίλε, φαίνεται ότι μπερδεύονται και οι Ολλανδοί καμεραμάν ανάμεσα στους δύο παίκτες. Που έχουν περίπου την ίδια αποψιά, αλλά βέβαια ο Τζεντίλε, ο Γιακοπίνη είναι λίγο πιο ψηλός. Να εδώ ο Γκάλης, τις βολές. 47-41, 56 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. 47-42. Τζεντίλε. Μπινέλη. Γιαννάκης δίνει τη λύση στο rebound που προς στιγμή πήγε να χαθεί. Πασάρι στον Γκάλη, το shoot με ταπλό. 47-44, 40 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του χρόνου. Τζεντίλε. Πάντα Τζεντίλε για τον Μπινέλη. Μπόνι για τον Τζεντίλε. Φάουλ από τον Μπακατσιά πάνω στον Βέσκοβη. Ή επιθετικό, για να δούμε. Έχει δοθεί επιθετικό από τον Όμορη, τον Αμερικανό διαιτητή. 19 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ναι, έβαλε το χέρι του ο Ιταλός και τράβηξε τον Μπακατσιά. Ο Αμερικανός, αν και δεν ήταν σε καλή θέση, το είδε. Το πρώτο φάουλ του Βέσκοβη. 47-44 από 10 φάουλ οι δύο ομάδες. 19 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα απομένουν για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο πολίτης λέει στους παίκτες του τι θα πρέπει να κάνουν για να φτάσουν μέχρι το καλάθι. Εδώ είναι οι Ισπανοί φύλαθλοι, οι οποίοι παροτρύνουν την προσπάθεια της ελληνικής ομάδας. Οι Ισπανοί που ευνοούνται από ελληνική νίκη σήμερα. Αλλά βέβαια μόνο από ελληνική νίκη, όχι από νίκη με 14 πόντους διαφορά. Ποσοστό ευστοχίας, Ιταλία 43, Ελλάδα 50. Η διαφορά προφανώς έχει γίνει από τα rebound. Γιαννάκης κλείνει τον Μπακατσιά, τελικά θα πάρει την μπάλα. Αντί να κοιτάξει μπρος, κοιτάζει πίσω, μα είναι δυνατόν. Γκάλης. 10 δευτερόλεπτα, 9. Γκάλης, πασάρι έξω Γιαννάκη.
Θα σταματήσει το σούτο Βέσκοβι, η μπάλα στον Μπόνι. Οι Ιταλοί με τον Βέσκοβι, το σούτ και 47-44. Και πάλι από τον χώρο του Ρότερνταμ, όπου η εθνική μας έχει σοφαρίσει 47-47. 18 δευτερόλεπτα και 26 18 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα. Η σοφάρις ήλθε με ένα καλάθι που πέτυχε ο Γκάλης και φάουλ. Ευστόχησε στη βολή. Οι Ιταλοί δεν έχουν πετύχει ακόμα καλάθι. Ο Ρίβα τώρα θα κάνει το σκορ 49-47 υπέρ των Ιταλών ξανά. Και Γιαννάκης. Γιαννάκης πάντα με αντίπαλο το Ρίβα. Η πάσα στον Φασούλα. Και 49-49 από τον Παναγιώτη Φασούλα. Ανάτος εδώ. Μπόζα. Κώστα. Μπόζα για τον Γκράτσις, τον οποίο μαρκάρει ο Γκάλης, η ελληνική ομάδα παίζει man-to-man. Μπόζα. Ρίβα. Κοντά το Γιαννάκης. Δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει ο Γιαννάκης την μπάλα, αφού την έδιωξε από τα χέρια του Κώστα. Του Κώστα, ναι. Έτσι λοιπόν οι Ιταλοί έχουν 28 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους για να εκδηλώσουν επίθεση. Έλληνες και Ιταλοί και Ισπανοί παροτρύνουν την ελληνική ομάδα από την εξέδρα. Ο Μπόζα στο σουτ 49-51 υπέρ των Ιταλών. Να ο Τζιζέπε Μπόζα και τώρα Γιαννάκης. Γυρίζει ωραία στο Στεργάκο, αυτός όμως δεν είχε τη δύναμη για να αφήσει σωστά την μπάλα στο ταμπλό. Ο Γκάλης κλέβει αριστοτεχνικά από το Ρίβα. Γιαννάκης σουτ για 3 πόντους. Επιμένει άστοχος ο Γιαννάκης. Μπινέλη. Μπόζα. Παίρνει την εσωτερική από το Φασούλα και αυτός κάνει το τρίτο του φάουλ. Να εδώ ο Παναγιώτης Φασούλας. Δύο βολές για τον Μπόζα. Τζουζέπε Μπόζα, 2 μέτρα και 3 εκατοστά, 40 φορές διεθνής, 24 ετών, παίζει στην Καντού. Νάκιο Γκάμπα, 52-49 για την Ιταλία. Φασούλα στο ριμπάουν και Γιαννάκης Γκάλης. Πάντα ο Γκάλης, το σούτ απ' έξω. Εύκολα στο rebound ο Μπινέλη. Γκράτσις. Ρίβα τώρα. Κώστα. Έξω στο Ρίβα. Ξανά Κώστα. Βήματα. Μάλλον πάτησε εκτός τερεν, λέει ο Βίλαντ. Και ο Γιαννάκης για τον Γκάλη. Ο Νίκος Γκάλης σαν playmaker. Γιαννάκης. Χριστοδούλου. Ο Μπόζα μαζεύει εύκολα την μπάλα. Γκράτσις. Ρίβα. Ξεφεύγει από το Γιαννάκη. Το σταματάει όμως ο Φασούλας. Χριστοδούλου για το Γιαννάκη. Έχει φύγει ο Γκάλης από την άλλη μεριά. Ο Γιαννάκης θα ολοκληρώσει μόνος του την προσπάθεια. 52-51. 16 λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Ρίβα ξανά κατά το ελληνικό καλάθι, το σταματάει ο Χριστοδούλου αυτή τη φορά. Γίνεται και ένα φάουλ στον Κώστα τελικά. Οι Έλληνες παίκτες κερδίζουν την μπάλα, αλλά ο Γκράτσις θα κλέψει μπροστά από τον Γκάλη και ο Ρίβα εύκολα θα βάλει την μπάλα στο ελληνικό καλάθι 54-51. Γιαννάκης για τον Γκάλη. Ξανά το τελευταίο ιταλικό καλάθι. Πάντα Γκάλης. Φάουλ του Γκράτσις που προσπάθησε να συγκρατήσει αντικανονικά τον Γκάλη. Δύο φάουλ ο Γκράτσις. Στο πλάγι ο Χριστοδούλου για τον Γκάλη. Γιαννάκης. Χάνει την μπάλα. Διασώζει εκεί ο Φασούλας. Πέφτουν δύο Ιταλοί επάνω του. Τελικά οι διαιτητές έχουν δώσει τζάμπολ. Φασούλας και Μπινέλη κυλίστηκαν στο τερέν,
στο παρκέ για να διεκδικήσουν την μπάλα. Πιθανότατα έχει γίνει φάουλ εκεί στο Φασούλα. Αλλά μέσα σε αυτό το σύμπλεγμα οι διαιτητές προτίμησαν να δώσουν τζάμπολ. Μπινέλη λοιπόν και Φασούλα στο τζάμπολ. Την μπάλα στα χέρια του Γκράτσης. Ρίβα. Κώστα. Έξω στο Ρίβα. Μπινέλη. Για τον Γκράτσης. Κώστα. Μπόζα για το Ρίβα. Ο Μπόζα ελευθερώνεται από τον Χριστοδούλου. Follow από τους Ιταλούς. Νέα στοχεία του Μπινέλη, αλλά παίρνει ξανά το εξαιρετικό rebound και φάουλ από τον Στεργάκο. Αυγούστο Μπινέλη. Το φάουλ είναι του Φασούλα, είναι το τέταρτο. Να, ο Παναγιώτης Φασούλας και ο πολίτης ετοιμάζει αμέσως στον Καμπούρη. Μπινέλη. Το σταματάει ο Φασούλας, αλλά ο Μπινέλη ξανακερδίζει την μπάλα. Ρίβα το σούτ απ' έξω, δεν έχει την αστοχία του πρώτου ημιχρόνου, αλλά δεν υπάρχουν ελληνικά rebound. Τελικά ο πολίτης δεν κάνει την αλλαγή. Γκράτσης. Κώστα. Ξανά Γκράτσης για τον Μπόζα από εκεί στο Ρίβα. Το σουτ υποπίεση και εύκολα ο Μπινέλη θα βάλει την μπάλα μες στο ελληνικό καλάθι. Τα rebound έχουν πάει περίπατο. Οι Ιταλοί αλωνίζουν κατά το ελληνικό καλάθι. Γιαννάκης για τον Γκάλι. Πασάρι στο Στεργάκο. Ξανακερδίζει την μπάλα. Τον σταματούν οι Ιταλοί. Γκράτσης. Ρίβα. Ελευθερώνεται το σούτ με καλές προϋποθέσεις. 58-51 για την Ιταλία. Εδώ στην μπάλα, γιατί κάνουμε τρίπλα. Δικαιολογία με τρίπλα. Με πάσες κατευθείαν που μειώνει πολύ κυκλοφορία. Με τρίπλα προσαρμόζεται τελεία άμυνα. Μπορώ να καταλάβω πασχετικά ότι όταν κατεβάζουμε την μπάλα κάτω, αρχίζει και συγκλίνει η ζώνη άμυνα. Κάντε με πάσες κατευθείαν, να μην τα πάσεις. Ποτέντε, εσού, μπρο. Γκάμπα επανέφερε στην πάδα τον Μανίφικο στη θέση του Κώστα Χριστοδούλου. Χριστοδούλου που είναι το πρώτο του παιχνίδι σήμερα που δεν πάει καλά. Στα προηγούμενα ήταν ο σταθερότερος παίκτης της ελληνικής ομάδας. Έσπασε η γκίνια του Γιαννάκη 58-54. 1 στα 8 τρίποντα λοιπόν ο Γιαννάκης. Μπόζα για τον Μπινέλη, Γκράτσης. Ατομική προσπάθεια, δεν μαρκάρει ο Γκάλης. 60-54 από τον Ανδρέα Γκράτσης. Γιαννάκης. Ξανά εδώ ο καλάθι του Γκράτσης. Αστόχησε εδώ μεταξύ ο Γκάλης. Ο Γκράτσης μάζεψε την μπάλα. Ρίβα. 12 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα ακόμα. Η Ιταλία προηγείται με 60-54. Την μπάλα στον Γκράτσης, από εκεί στον Μανίφικο. Ρίβα.
Μπόζα, τριμπλάρει εκτός τερέν, η μπάλα για την ελληνική ομάδα. Ακόμα 12,5 λεπτά. Γκάλης με αντίπαλο τον Γκράτσις, παίρνει φάουλ εκεί. Σήκωσαν το χέρι τους ταυτόχρονα και ο Μπινέλη και ο Γκράτσις. Το τρίτο φάουλ του Γκράτσις. Δεν υπάρχει δηλαδή πρόβλημα για τους Ιταλούς. Υπάρχει ο Τζεντήλο, υπάρχει και ο Ντελαβάλε, αν χρειαστεί. Γιαννάκης στο σουτ, ένα δεύτερο τρίποντο, 60-57 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Στο πρώτο ημίχρονο δεν πέτυχε ούτε ένα τρίποντο. Μπινέλη, Γκράτσις, Μανίφικο, έχει εκεί τον Καμπούρη, τον μαρκάρει καλά. Ρίβα, το σουτ απ' έξω, ανταποδίδει το τρίποντο, 63-57. Ο Γκάλης απέτυχε, αλλά ο Γιαννάκης κέρδισε το εξαιρετικό rebound. Τρίτο τρίποντο από τον αρχηγό, 63-60. Να ο Γιαννάκης και ξανά η προσπάθειά του. Μπόζα τώρα για τον Μπινέλη. Θα αποτύχει πιεζόμενος, ο Γκάλης φεύγει με την μπάλα. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Πασάρι στο Χριστοδούλου, Γιαννάκης, 63-62. Με αυτή την θεαματική προσπάθεια που ξαναβλέπουμε, η πάσα του Γκάλη στον Χριστοδούλου, τυφλά στον Γιαννάκη, μάλλον και χωρίς να το θέλει. Rebound το Χριστοδούλου, ανοίγει ο φιλιασμός με τον Γκάλη. Κακό κοντρόλ, τελικά κάνει το σούτ στο πίεση και η ελληνική ομάδα περνάει μπροστά με 63-64. Με αυτό το καλά στη στιγμή του Γκάλη. Ακόμα 10 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Θεωρητικά όλα μπορούν να γίνουν. Γκράτσις. Μπόζα. Φάουλ του Καμπούρη πάνω στον Μανίφικο. Κουμπάλα πλάγια για την Ιταλική ομάδα. Και time out που παίρνει ο Γκάμπα βλέποντας ότι πάει να ανατραπεί η κατάσταση. Πολιούτης τώρα θα πρέπει να παίξει ανοιχτά ώστε στα 10,5 λεπτά που απομένουν να μπορέσει να διεκδικήσει τη νίκη με τη διαφορά που ωφελεί την ελληνική ομάδα, γιατί επαναλαμβάνω μια απλή νίκη απλώς ευνοεί τους Ισπανούς, όχι εμάς. Και μας δίνει μόνο το γόητρο. Απ' την άλλη μεριά οι Ιταλοί θέλουν νίκη έστω και με ένα πόντο. Στα τρίποντα 4 ρίβα 3 ο Γιαννάκης, ένα ο Γκράτσις. Οι Ισπανοί βλέπουν απ' έξω και εύχονται νίκη της ελληνικής ομάδας, αλλά με διαφορά μικρότερη από 14 πόντους. Όλοι λοιπόν κάτι γυρεύουν. Δεν ξέρω, οι Ιουγκοσλάβοι και οι Σοβιετικοί τι λένε. Μπόζα για τον Γκράτσις. Πάντα Γκράτσις. Μπόζα. Μαρκάριο Χριστοδούλου. Μανίφικο, το σούτ υπό την πίεση του Καμπούρη. 65-64 για την Ιταλία. Γκάλη. Φάουλ πάνω στον Νίκο Γκάλη από τον Αντωνέλο Ρίβα. Από 4 φάουλ οι δύο ομάδες στο δεύτερο ημίχρονο. 10 λεπτά και 13 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Χριστοδούλου στο πλάγιο. Για τον Καμπούρη κοντά στο καλάθι. Αυτό δεν θα τα καταφέρει, τουλάχιστον όμως παίρνει το rebound. Γκάλης. Το κλείνουν οι Ιταλοί, μετράει το καλάθι και μία βολή για τον Νίκο Γκάλη. Να το εδώ, που έχει 10 εύστοχες στις 20 προσπάθειες για δίποντο. Ξανά η φάση. 65-66 λοιπόν για την εθνική μας και μία βολή για τον Νίκο Γκάλη, ένα Μανίφικο που έχει 4 φάουλ, ήταν αυτός που υπέπεσε σε φάουλ πάνω στον Γκάλη. 65-67 και τώρα Γκράτσις για τον Μανίφικο. Φάουλ από τον Χριστοδούλου στον Μπόζα.
5 τα φάουλ και για τις δύο ομάδες, 3 για τον Χριστοδούλου. Οι Ιταλοί θα προσπαθήσουν τώρα να περάσουν την μπάλα μέσα στο ελληνικό καλάθι για να δημιουργήσουν φθορές, καθώς ο Φασούλας έχει 4 φάουλ. Ρίβα, Μπόζα για τον Μανίφικο, 5ο φάουλ του Φασούλα. Θα φύγει από το παιχνίδι ο center forward της ελληνικής ομάδας. Διαμαρτύρεται. Και δύο βολές για τον Βάλτερ Μανίφικο. Για να ξαναδούμε τι φάση. Όχι, ήταν καθαρή η φάση. Καθαρή προσπάθεια του Φασούλα, ούτε που ακούδησε τον Ιταλό. Απλώς του σκέπασε το καλάθι και τον ανάγκασε να αστοχίσει. Φεύγει λοιπόν από το παιχνίδι ο Φασούλας με 6 πόντους, 4 rebound, 7 block. Και οι βολές από τον Βάλτερ Μανίφικο που μειώνει σε 66-67 στη θέση του Φασούλα μπήκε ο Φιλίππου. Και ισοφάρισε 67-67. Γιαννάκης για τον Γκάλια. Φιλίππου κάνει το λάθος εκεί. Τζάμπολ με τον Μπόζα. Να ο Μπόζα που θα διεκδικήσει την μπάλα με τον Νίκο Φιλίππου. 9 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Κέρδισε ο Ιταλός, αλλά η μπάλα φτάνει στα χέρια του Καμπούρη που τη χάνει με φάουλ από τον Γκράτσι. Έπεσε ο Γκράτσις πάνω στον Έλληνα παίκτη. Βήματα από τον Πινέλη, βήματα. Δεν μετράει το καλάθι. Η μπάλα για τον Γκάλι. Έξω στο Γιαννάκη, από εκεί στο Χριστοδούλου. Αυτός δεν επιχειρεί σουτ. Χριστοδούλου. Ατομική προσπάθεια. Δεν φαίνεται να έχει δυνάμει σήμερα ο νεαρός. Ρίβα χάνει την μπάλα υπό την πίεση του Γκάλι. Αυτός αργά-αργά προς το ιταλικό καλάθι. Πασάρει ωραία στο Φιλίππου και με follow ο Καμπούρης ολοκληρώνει την προσπάθεια της παίκτης του. 67-69 από τον Αργύρη Καμπούρη. Γκράτσι. Ξανά τώρα τη φάση, ωραία πάσα του Γκάλι στο Φιλίππου. Και έρχεται ο Καμπούρης για να ολοκληρώσει. Φάουλ του Χριστοδούλου πάνω στο Ρίβα που καταλογίζει ο Μόρι, ο Αμερικανός διαιτητής. Έχω την εντύπωση ότι η διαιτησία είναι κάπως άδικη για την ελληνική ομάδα. Προηγούμενη φάση που ο Γκράτης πέταξε εκτός τερέν τον Καμπούρη ήταν χαρακτηριστική. Επίσης το 5ο φάουλ του Φασούλα το είδαν μόνο οι διαιτητές. Αλλά και τώρα ο Χριστοδούλου απλώς τοποθετήθηκε απέναντι στον αντίπαλο. Νομίζω ότι δεν έκανε φάουλ. Ο Ρίβα εύστοχος πάντα, 68-69, 8 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και ισοφάρισε 69-69. Και ο Γκάμπα πάντα όρθιος. Γκάλης. Χριστοδούλου. Φιλίππου. Γκάλης. 71-69 για την ελληνική ομάδα από τον Νίκο Γκάλη που έχει πετύχει 28 πόντους. Γκράτσις. Καλάθι και φάουλ από τον Ανδρέα Γκράτσις που ξεφεύγει εύκολα από τον Γκάλη. Ξανά εδώ βάση. Λεπτά και 57 δευτερόλεπτα ακόμα. Ελλάδα-Ιταλία 71-71, τώρα 72-71 για τους Ιταλούς. Γιαννάκης. Φιλίππου στο Χριστοδούλου. Θα πετύχει ένα εύκολο καλάθι καθώς και πάρει την εσωτερική από τον Πινέλη. 72-73 για την ελληνική ομάδα. Γκράτσις για τον Μπόζα. Μανίφικο. Βγάζει έξω στον Μπόζα. Από εκεί για τον Γκράτσις που δεν θα συγκρατήσει την μπάλα.
Μιχάλης στο Γιαννάκη. Εφτά λεπτά και 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Γιαννάκης κοντρολάρει το παιχνίδι, Χριστοδούλου. Γιαννάκης σου για 3 πόντους. Αυτή τη φορά δεν θα τα καταφέρει. Είχε ένα σερί προηγουμένως από 3 τρίποντα. Η μπάλα για τους Ιταλούς 7 και 10 δευτερόλεπτα. 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Πολίτης παροτρύνει τους παίκτες του. Γκράτσις. Μανίφικο. Γκράτσις. Οι Ιταλοί έβαλαν στο παιχνίδι το Βέσκοβιτς θέση του Κανέβα. Βέσκοβιτς τώρα για τον Ρίβα. Μανίφικο. Μαρκάρεται από τον Καμπούρη. Rebound και follow από τον Πινέλη. 74-73 για τους Ιταλούς. Γιαννάκης. Γκάλης. Στον Καμπούρη. Αυτό στο σούτ με ταμπλό. 74-75 από τον Αργύρη Καμπούρη. Γκράτσις. Μανίφικο. Βέσκοβι για τον Γκράτσις, κλέβει πολύ ωραία ο Γκάλης και φεύγει προς το Ιταλικό καλάθι. 74-77 για την ελληνική ομάδα, 6 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Γκράτσις. Πινέλη. Γκράτσις. Ρίβα, πυροβολή για τρίποντο, 77-77. Ακόμα 6 λεπτά, να ο Αντωνέλο Ρίβα που έβγαλε προς στιγμή βέβαια την Ιταλική ομάδα από τη δύσκολη θέση με αυτό το τρίποντο και ο Καμπούρης. Ακόμα 5 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα. 77-77. Ο Γκάλης κουβαντάρει το παιχνίδι. Γιαννάκης. Ατομική προσπάθεια, θα πάρει φάουλ από τον όχι, έχει δοθεί επιθετικό φάουλ. Από ποιον, από τον Γιαννάκη. Πολύ ωραία. Έχει μεγάλη φαντασία ο Γουίλαν. Κοιτάτε πώς απορούν όλοι οι Έλληνες παίκτες. Πραγματικά ο Καναδός δείχνει να είναι εφευρέτης. Μάσιμος, γκράτσις για τον Ρίβα. Μανίφικο. Rebound εύκολο από τον Καμπούρη. Η πάσα στον Γκάλη. Κακό control, dump trip. Πολύ σωστά, η μπάλα σηκώθηκε πάνω από το ύψος του κεφαλιού του Γκάλη. Οι Ιταλοί παίρνουν την μπάλα 5 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 77-77. Και τώρα ο Γκράτσις. Πολύ ωραία άμυνα από τον Χριστοδούλου που κλέβει την μπάλα από τον Βέσκοβι. Γκάλης με 2-3 αντιπάλους σταματάει την προσπάθεια που θα εκδηλωθεί πια εναντίον οργανωμένης άμυνας. Ο Γκάλης έξω στο Χριστοδούλου αλλά έχει κερδίσει φάουλ από τον Ρίβα. 3 φάουλ ο Ρίβα, 2 βολές για τον Νίκο Γκάλη. Τέσσερα λεπτά και 55 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Γκάλης δεν έχει αστοχήσει σε καμία ελεύθερη βολή. Έχει 6-6 και 30 πόντους. 77-78. Ο Πολίτης. Η μπάλα στο Βέσκοβι. Που θα πατήσει εκτός τερεν. Να εδώ ο Βέσκοβι που έκανε 2 λάθη στις τελευταίες φάσεις. Χριστοδούλου. Πάντα Χριστοδούλου, σουτ για 3 πόντους. Πάει στο επιθετικό rebound, αλλά ο Μπινέλη είναι πιο αποτελεσματικός. Κλέβει όμως ο Φλίππου. Αλλά δεν προλαβαίνει, θα πατήσει εκτός τερεν. Έτσι λοιπόν η μπάλα είναι για την Ιταλική ομάδα. 4 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα. Γκάμπα εδώ,
Ανήσυχος ο Ιταλός coach. Βλέπει τα πράγματα να δυσκολεύουν. Γκράτσις για το Ρίβα. Αυτός ελευθερώνεται από το Γιαννάκη. Φάουλ επιθετικό από τον Μπινέλη πάνω στον Νίκο Φιλίππου, που αποκτά δικαίωμα για μία συν μία βολές. Να ακούει τον Μπινέλη, δύο φάουλ. Η ελληνική ομάδα που μάλλον παλεύει για το γόητρο. Όχι, τελικά δεν έχει βολές ο Φιλίππου, γιατί τα ιταλικά φάουλ είναι 7. Η ελληνική ομάδα που παλεύει για το γόητρο και για τους Ισπανούς. Χριστοδούλου για τον Γιαννάκη και από εκεί στον Γκάλι. Γιάννης στο Χριστοδούλου, αυτό στο Γιαννάκη. Σωτία 3 πόντους. Ο Γκράτσις εύκολα στο rebound. Πάντα Γκράτσις. Μπινέλη, Γκράτσις, παραλίγο να γίνει το λάθος. Μπινέλη, κακό κοντρόλ, μανίφικο. Ρίβα, και αυτός δεν ξέρει τι κάνει. Τελικά Μπινέλη, πιεζόμενος από τον Φιλίππο, ένα σούτ απελπισίας. Ριμπάουντ τον Γκράτσις. Μπάλα στο Ρίβα. Αφήνει στο μανίφικο και ένα ωραίο ιταλικό καλάθι. Κάνει το σκορ 79-79, 3,5 λεπτά πριν το τέλος. Να ο Βάλτερ μανίφικο και ξανά προσπάθεια. Πάσα του Ρίβα και το κάθρωμα. Ο Γκάλης για τον Χριστοδούλου. Προσπάθεια για backdoor. Γκράτσις τώρα. Ρίβα. Φάουλ. Δεν στηρίζεται στον Φιλίππου και καλάθι του Ρίβα, 81-79. Να τον Ρίβα, 33 πόντι. Γκάλης. Καμπούρης. Παίρνει την εσωτερική και σοφαρίζει, 81-81. Ακόμα 2 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα. Αντρέα Γκράτσις, μάλλον θα ξαναδούμε τη φάση. Να ο Γκράτσις λοιπόν που κρατάει ακόμα την μπάλα για τους Ιταλούς. Αλλάζει με τον Βέσκοβι. Ο Μανίφικο έχει ξαπλώσει το έδαφος τον Καμπούρη και επωφελείται για να πετύχει ένα εύκολο καλάθι. Για να δούμε. Μας δείξει η κάμερα, ναι, έχει σπρώξει ο Μανίφικο τον Καμπούρη. Μπορεί για να τον έχει πατήσει. Πάση περιπτώσει, Καμπούρης φεύγει από το παιχνίδι. Μάλλον δεν έχει φύγει ακόμα, για το παιχνίδι δεν ξαναρχίζει. Σηκώνεται τελικά, αλλά κουτσένει. '83-81 για την Ιταλική ομάδα, 2 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Υπάρχει time out. Να και η Ιταλή, ανήσυχη. Καθώς βλέπουν ότι η ελληνική ομάδα διεκδικεί τη νίκη επίσης όρης. Η Ιταλία που έκανε χθες μια καλή προσπάθεια εναντίον των Ιγκοσλάβων, έχασε με 4 πόντους διαφορά. Έχει κερδίσει τους Ισπανούς και επαναλαμβάνω ότι εφόσον κερδίσει και σήμερα είναι το μεγάλο φαβορί, εκτός απρόπτου δηλαδή, θα πάρει την τρίτη θέση για την Σεούλ πίσω από την Σοβιετική Ένωση και την Ιουγκοσλαβία. Γεγονός όμως είναι ότι μέχρι στιγμής τυπικά καμιά θέση δεν είναι εξασφαλισμένη. Ούτε οι Σοβιετικοί έχουν προκριθεί σίγουρα, ούτε οι Ιουγκοσλάβοι, ούτε φυσικά και οι Ιταλοί. Έχει δοθεί κάποια τεχνική ποινή εκεί. Τον πολίτη, τεχνική ποινή στον πολίτη.
γεγονός που έδωσε το δικαίωμα στον Ρίβα για δύο βολές και η μπάλα θα δοθεί στην ελληνική, στην ιταλική ομάδα. 84-81 και η μπάλα για τους Ιταλούς. Δηλαδή από μία φάση δεχτήκαμε τρεις πόντους και μπάλα στην ιταλική ομάδα. Να δούμε ποια θα είναι η κατάληξη. Γκράτσις. Μπινέλι. Γκράτσις. Μπέσκοβι για το Ρίβα. Πιέζει ο Γιαννάκης. Γκράτσις. Μπινέλι. Ατομική προσπάθεια. Rebound του Χριστοδούλου. Και τώρα Γκάλης. Λιγότερο από 2 λεπτά. 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα. Ο Γκάλης για τον Γιαννάκη. Σουτ για 3 πόντους. 84-84 από τον αρχηγό της εθνικής ομάδας. Έχει 4 τρίποντα στο δεύτερο ημίχρονο. Γκράτσις. Ακόμα 1 λεπτό και 32 δευτερόλεπτα. Πάντα Γκράτσις. Με αντίπαλο τον Γκάλη. Μανίφικο. Χριστοδούλου πιάνει την μπάλα με τζάμπολ ανάμεσα σε Χριστοδούλου και Μανίφικο. 1 λεπτό και 20 δευτερόλεπτα ακόμα. Θα είναι μια καλή νίκη Γοήτρου για την εθνική μας. Την μπάλα στο Καμπούρι και από εκεί στον Γκάλη που φεύγει μόνο στο προϊταλικό καλάθι. 84-86 από τον Νίκο Γκάλη, 1 λεπτό και 12 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. 34 πόντοι από τον Γκάλη. Γκράτσις. Ιταλοί και Ισπανοί φωνάζουν. Ισπανοί και Έλληνες φωνάζουν Ελλάς-Ελλάς. Χάνουν την μπάλα οι Ιταλοί. Ακόμα 59 δευτερόλεπτα ο Γκάλης με την μπάλα στα χέρια. Χριστοδούλου. Γιαννάκης. Γκάλης. Χριστοδούλου, σουτ για 3 πόντους. Ναι, και η Ιταλία μάλλον βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση. 84-89 το παιχνίδι έχει διακοπεί. Απομένουν 41 δευτερόλεπτα και 3 δέκατα. Η ελληνική ομάδα προηγείται με 5 πόντους. Να λοιπόν, που αυτή η εθνική ομάδα καταφέρει, όπως όλα δείχνουν, να νικήσει την Ιταλία παρά το χθεσινό ψυχολογικό στραπάτσο. Μια νίκη ηθικού, μια νίκη απαραίτητη, όχι για αυτή τη διοργάνωση, αλλά για το μέλλον αυτής της ομάδας που πέρυσι μας πρόσφερε τόσες μεγάλες ικανοποιήσεις. Να οι Ισπανοί που γιορτάζουν την ελληνική νίκη. Ιταλοί με τον Γκράτσις. Πάντα Γκράτσις. Ρίβα. Σουτ για 3 πόντους. Σέντρα σουτ. Airball που λέμε. Αλλά ξανακερδίζει ο Ιταλός την μπάλα. Θα στοχίσει. Rebound από τον Χριστοδούλου. Κάποιος έχει κάνει φάουλ εκεί. Ποιος? Ο Γουίλαντ λέει φάουλ. Για να δούμε. Εσκεμμένο κιόλας. Α, όχι. Μία σε μία βολή. Και 21 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα πριν από το τέλος. Σκόρ 84-89 για την Ελλάδα. Και μία συν μία βολή για τον Αουγκούστο Μπιρέλι. Να, οι Ισπανοί παίχτες στην εξέδρα, Βιακάμπα και Μοντέρο. Παρακολουθούν την εξέλιξη, την τόσο ευχάριστη για αυτούς. 85-89. Rebound από τον Βέσκοβι, πατάει εκτός τερεν. Πάτησε εκτός τερεν, η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. 19 δευτερόλεπτα και ένα δέκατο πριν τη λήξη. Και ο πολίτης παίρνει time out. Ο
Γιαννάκης συνεχίζει και διαμαρτύρεται, ενώ οι διαιτητές έχουν πει ότι η μπάλα είναι για την ελληνική ομάδα. Να, ιταλικά, ισπανικά χαμόγελα στην εφέδρα, Γιορέντε και Αντώνιο Μαρτίν. Και οι άλλοι όχι, ο Γκάμπα που βρίσκεται μπροστά σε μια τραγωδία. Έχει κερδίσει τους Ισπανούς και τώρα με αυτή την ήττα την Ελλάδα κινδυνεύει να μείνει εκτός, αν βέβαια οι Ισπανοί νικήσουν στο τελευταίο παιχνίδι τους Γιουγκοσλάβους ή τους Σοβιετικούς. Πάντως τόσοι και οι Ισπανοί δεν προκρίνονται, απλώς αποκτούν ελπίδες με νίκη της ελληνικής ομάδας. Γιαννάκης. Για τον Αργύρη Καμπούρη, μόνος του αυτός, 85-91. Ο Ρίβα θα κάνει ένα σούτ απελπισίας. Rebound από τον Κράτσις, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Η μπάλα πλάγια για την Ιταλική ομάδα, που δεν νομίζω ότι έχει πια πιθανότητες. Σε 5 δευτερόλεπτα δεν μπορεί να καλύψει, θεωρητικά τουλάχιστον, 6 πόντους. Μπόζα για το Μαγνήφικο. Γκράτσις στους 3 πόντους, 88-91 και το παιχνίδι τελείωσε. Η ελληνική ομάδα, η εθνική μας ομάδα, νίκησε την Ιταλία με 88-91. Εδώ οι Ιταλοί απαρηγόρητοι. Βέβαια αυτή η νίκη θα έπρεπε να έχει σημειωθεί χθες. Μόνο σήμερα μπορούμε να καταλάβουμε όλη την ευκαιρία που χάθηκε. Κερδίσαμε τους Ιταλούς και χάσαμε χθες από την μισή εθνική Ισπανίας.